Επειδή όμως επαναλαμβάνω αυτό το οποίο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο και δικαιολογημένα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι ποιες θα είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία, ποιο τύχη μόνος μας περιμένει με λίγα λόγια. Έχω την αίσθηση ότι ένας από τους ανθρώπους που έχει τις απαντήσεις, φαντάζομαι ότι έχει και το μεγαλύτερο πονοκέφαλο, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Αϊκούρας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την, αποδοχή. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν με το κομμάτι των διαθεσίμων. Το βασικό κομμάτι. Αυτό δηλαδή το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι και η καθημερινή αγωνία του Υπουργείου Οικονομικών. Πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με τα διαθέσιμα και πόσο επηρεάζει η απόφαση για το 1,4 δις που ανακοινώθηκε για τους συνταξιούχους? Θα αρθούμε σε αυτό το θέμα λίγο και πιο διεξοδικά. Ναι, ωραία. Τα ταμιακά διαθέσιμα σήμερα είναι 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν στην αρχή της κρίσης, τον Μάρτιο, 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, έχουμε αρκετά ταμιακά διαθέσιμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε χρησιμοποιήσει μέσα στην κρίση 6 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί στο μεσοδιάστημα βγήκαμε με επιτυχία στις αγορές 2 φορές και αντλήσαμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ επίσης στο μεσοδιάστημα βγαίνουμε, εκδίδουμε έντοκα γραμμάτια, όπως κάναμε χθες με εξαιρετική επιτυχία, με κόστος δανεισμού 0, ύψους περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε βγει στο μεσοδιάστημα και έχουμε αντλήσει από τις αγορές περίπου 7,5 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις το Μάρτιο ήμασταν πολύ πιο προβληματισμένοι, γιατί εύλογα, όπως θέσατε και εσείς το ερώτημα, υπάρχει μια αγωνία πόσα ταμιακά διαθέσιμα έχει. Η χώρα κατάφερε συνεπώς και βγήκε στις αγορές με επιτυχία, αντλώντας πόρους οποίους χρησιμοποίησε για την κοινωνία, για τους πολίτες. Και αυτό προσδοκούμε να το κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα με μια συστηματική, σταθερή επικοινωνία με τις αγορές. Ταυτόχρονα, μια άλλη μεγάλη αγωνία και πονοκέφαλος είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, που και αυτό είναι στοιχείο των αναγκών της ελληνικής οικονομίας και των ταμιακών διαθεσίμων. Εκεί πράγματι έχουμε υστέρηση στα έσοδα, αναμενόμενη υστέρηση στα έσοδα, χαμηλότερη από τις αρχικές μας εκτιμήσεις και προβλέψεις. Άρα, συμπερασματικά, είμαστε σε καλό σημείο για τα ταμιακά διαθέσιμα, κρατάμε πολεμοφόδια για την επόμενη μέρα. Κρατάμε πολεμοφόδια έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και τις δικαστικές αποφάσεις και προφανώς να αντιμετωπίσουμε τις πρόσθετες δυσκολίες που θα έχει η ελληνική οικονομία σε συγκεκριμένους κλάδους ή και τις αμυντικές δαπάνες που πρέπει να εκτελέσουμε για να θωρακίσουμε την άμυνα της χώρας. Ωραία. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι κανείς δεν μπορεί να δώσει μία απάντηση είναι το βάθος της συγκεκριμένης κρίσης. Την ένταση λίγος πολύ τα σενάρια μπορούν να την υπολογίσουν και να γίνουν κάποιες ασκήσεις, αλλά το βάθος αυτής της κρίσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα. Πάμε λίγο στα επιμέρους, στο κομμάτι των αναδρομικών. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επέλεξε μια σολομόντια λύση, είπε δηλαδή ότι πράγματι θα δώσει 1,4 δισεκατομμύρια και μάλιστα εφάπαξ στους συνταξιούχους ανεξαρτήτως εάν προσέφυγαν ή όχι και δικαιώθηκαν από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι θυμίζω, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε μόνο τους συνταξιούχους οι οποίοι προσέφυγαν. Η κυβέρνηση επέκτηνε σε όλες τις κύριες συντάξεις. Είναι ένα θετικό μέτρο. Υπάρχει μια κριτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ερμηνεύει διαφορετικά από ό,τι ερμηνεύετε εσείς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέει ότι θα έπρεπε να είναι και οι συνταξιούχοι για τις επικουρικές συντάξεις, να περιλαμβάνονται δηλαδή και επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Θέλω μια απάντηση σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είπαμε ότι θα σεβαστούμε τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Και αυτό κάναμε. Και το κάναμε ακριβώς όπως το διατυπώσατε. Μάλιστα, θα σας προσέθετα κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Θα μπορούσε μια κυβέρνηση να δώσει τα αναδρομικά μόνο στους πολίτες, στους συμπατριώτες μας, στους συνταξιούχους οι οποίοι προσέφυγαν. Αυτή είναι περίπου 250.000 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν. Του ιδιωτικού τομέα μάλιστα. Εμείς τι κάνουμε? Όχι μόνο το επεκτείνουμε για το σύνολο των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, αλλά προσθέτουμε, δεν έχει έρθει σχετική διάταξη, θα έρθει η διάταξη σύντομα στη Βουλή,
και όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου για την ίδια χρονική περίοδο. Άρα, για να κάνουμε ένα σπάσιμο των μεγεθών και να έχετε μια εικόνα και εσείς, το κόστος είναι περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ για τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και 500 εκατομμύρια ευρώ, άφεσμα δηλαδή 1,4, για τις συντάξεις του δημοσίου τομέα. Αφορά περίπου λιγότερο από 1,8 εκατομμύρια συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και λίγο λιγότερες από 500.000 συντάξεις του δημοσίου τομέα, δηλαδή λιγότερο από 2,3 δις. Και οι αποφάσεις δικαστικές αφορούν τις κύριες και μόνο συντάξεις. Άρα ερχόμαστε να υλοποιήσουμε άμεσα, εμπρός το βαρός, παρά το γεγονός ότι διάβαζα και εγώ διάφορα σενάρια περί κουρέματος της αποφάσης δικαιοσύνης. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί και ο Πρωθυπουργός και εσείς τώρα μας λέτε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί επιμένει ότι αφορά και τις επικουρικές και τα δώρα? Διότι δίνει μια άλλη ερμηνεία που δεν υπάρχει στις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό το οποίο υλοποιήσαμε είναι ακριβώς το περιεχόμενο των πολλών διαφορετικών αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και είπαμε με παρησία ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι αυτές είναι ούτως ή άλλως και οι δημοσιονομικές και ταμιακές δυνατότητες της χώρας. Διότι εδώ θα έρθω και σε ένα άλλο ερώτημα το οποίο πάντα μας προβληματίζει ως Υπουργείο Οικονομικών. Το ένα θέμα είναι η επάρκεια των ταμιακών διαθεσίμων και η άλλη προτεραιότητα είναι πάντα πώς κατανέμεις τους διαθέσιμους πόρους στο σύνολο της κοινωνίας. Άρα πρέπει να κατανέμεις τους διαθέσιμους πόρους εκεί που υπάρχουν άμεσες και πιεστικές ανάγκες, είναι συνεπώς οι δικαστικές αποφάσεις, συνταξιούχοι, είναι η πραγματική οικονομία που πλήττεται από την υγειονομική κρίση, κυρίως το ιδιωτικό σκέλος αυτής, γιατί όπως ξέρετε, παρά το γεγονός ότι κάποιοι πίστευαν το αντίθετο, δεν περικόψαμε καθόλου συντάξεις μέσα στην κρίση, ούτε μισθούς στο δημόσιο τομέα, και είναι και η αμυντική θωράκιση της χώρας. Γιατί έχουμε πολλές προκλήσεις, τις οποίες γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζει και η ελληνική κοινωνία. Έπρεπε συνεπώς να ισορροπήσουμε μεταξύ των διαφορετικών αναγκών που ξετυλίγονται σήμερα και το επόμενο διάστημα. Αλλά να ισορροπήσουμε και μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Διότι θα σας το πω πολύ απλά. Οφείλουμε να βοηθήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα ενός νοικοκυριού. Ένα νοικοκυριό έχει το συνταξιούχο, έχει όμως και το νέο παιδί. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του συνταξιούχου και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχουν οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην απασχόληση από την υγειονομική κρίση, αλλά και τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Και για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει όχι μόνο να αυξάνουμε τις δαπάνες, που αυτό ουσιαστικά δεν βοηθάει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά να μειώνουμε φόρους και κυρίως ασφαλιστικές φορές. Ωραία, εδώ θέλω να πάμε τώρα και να σταθούμε σε αυτό, διότι όταν και σε μια επιχείρηση και προλείπει περισσότερο και στην κυβέρνηση, όταν υπάρχει μια κρίση, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος, αυτό που λέμε day to day job, δηλαδή καθημερινότητα και αντιμετώπιση των προκλήσεων, να αποσπάσει από τον κεντρικό σχεδιασμό. Και ο κεντρικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, έτσι όπως είχε ανακοινωθεί όταν έγιναν οι προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και το πρόγραμμα το οποίο είχε παρουσιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση, επί της ουσίας αυτό ανέφεραν. Δηλαδή ότι θα πάμε σε μια περίοδο όπου θα δούμε μπροστά μας μειώσεις εισφορών και φόρων, προκαταβολής φόρων και διαφόρων περιπτώσεων οι οποίες στη φορολογία δυστυχώς τις και έχουμε κληρονομήσει από την περίοδο των μνημονίων, επηρεάζει επί της ουσίας επηρεάζει όλη αυτή η διαδικασία τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, διότι άλλο είναι τα πυροσβεστικά μέτρα, άλλο είναι το κεντρικό σχέδιο το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και το οποίο επί της ουσίας είναι αυτό το οποίο θα μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Το κεντρικό σχέδιο όπως αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε πριν τον Φεβρουάριο του 2020 δεν επηρεάστηκε. Το κεντρικό σχέδιο όπως θέλαμε να εμπλουτιστεί μετά το Φεβρουάριο του 2020 έχει επηρεαστεί. Να σου το πω πολύ ξεκάθαρα. Οι βασικές κομβικές αποφάσεις που πήραμε και υλοποιήσαμε πριν το νομοθετήσαμε πριν το Φεβρουάριο του 2020 υλοποιούνται. Μείωση του ένφια 22%, χθες περάσαμε διάταξη για την επέκταση και φέτος. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9%, υλοποιείται από τον Ιούνιο. Και μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις το 24%, υλοποιείται.
Άρα τις τρεις κομβικές αποφάσεις που πήραμε για μειώσεις φόρων πριν το Φεβράριο του 20 υλοποιούνται. Τι δεν υλοποιείται? Οι πρόσθετες μειώσεις φόρων με μόνιμο χαρακτήρα που είχαμε δεσμευτεί, εάν ο προϋπολογισμός πήγαινε όπως εκτιμούσαμε ότι θα πάει, ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε από τον Μάιο του 20 και μετά. Όπως είναι για παράδειγμα η εισφορά αλληλεγγύη. Αυτό πράγματι δεν υλοποιήθηκε. Και δεν υλοποιήθηκε διότι από τον Φεβράριο του 20 άνοιξε μια παρένθεση που για να το συνδυάσουμε την αρχική σας τοποθέτηση, δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να μπορέσω να σας πω ή να μου πείτε εσείς ότι αυτή η παρένθεση θα κλείσει σε ένα μήνα, σε έξι μήνες ή σε ένα χρόνο και έχει να κάνει με την οικονομική κρίση. Όταν κλείσει αυτή η παρένθεση, το συντομότερο δυνατόν, θα αφήσουμε στην άκρη τα πυροσβεστικά μέτρα, όπως είπατε, που αφορούν και φόρους, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση για μικροχρονικό διάστημα, όπως είναι η μείωση στα εισιτήρια, τους αγώνες που ψηφίσαμε χθες, και θα πάμε στην κλασική ορθή δημοσιονομική οδό, που είναι οι μόνιμες μειώσεις φόρων και κυρίως ασφαλιστικών εισφόρων. Προσδοκούμε αυτό να γίνει από το 2021 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεραιότητες και επιλογές της κυβέρνησης που θα σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία. Ανακοινώσατε ότι είμαστε κοντά στις αλλαγές για την ρύθμιση οφειλών. Περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει. Ή μάλλον θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι θα γίνει με τα χρέη τα οποία συσσωρεύτηκαν την περίοδο του COVID. Και θέλω να ρωτήσω και το εξής, κύριε Υπουργέ. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι στην παρούσα φάση αυτό το οποίο έχει γίνει είναι μια, αν θέλετε, μεταβίβαση, μάλλον μετακύληση των συγκεκριμένων οφειλών από τις αρχές του 2021 και μετά με συγκεκριμένους τρόπους και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη όμως ταυτόχρονα το βλέπετε και εσείς, φαίνεται και στα έσοδα, φαίνεται και στις ασφαλιστικές φορές, ο τζίρος είναι πεσμένος. Πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, δηλαδή πώς θα περιμένουμε να είναι συνεπείς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν θα έχουν τον τζίρο τον οποίο προσδοκούσαν για να μπορέσουν να στηρίξουν όλες αυτές τις απαιτήσεις. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις οφειλών και το δεύτερο είναι εάν πιστεύετε ότι θα πρέπει ή μάλλον θα βρεθούμε στην ανάγκη να υπάρξουν και νέα μέτρα στήριξης προς τα τέλη του 2020. Πρώτα απ' όλα σας λέω ευθέως και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα ότι εμπλουτίζουμε το πακέτο των μέτρων που παρέχουμε προς την ελληνική κοινωνία. Χθες για παράδειγμα φέραμε τροπολογία με την οποία ενισχύουμε το πρόγραμμα Συνεργασία ως προς την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Χθες φέραμε τροπολογία με την οποία δίνουμε εμπεριστοβαρός ένα μεγάλο κομμάτι της προσωρινής σύνταξης. Έχουμε πει ότι θα υπάρχει και τρίτο πακέτο επιστρεπτέας προκαταβολής. Πιέζουμε το τραπεζικό σύστημα να εκταμιεύσει πιο γρήγορα πόρους στην πραγματική οικονομία. Άρα η οικονομία έχει μια δυναμική, η υγειονομική κρίση έχει μια δυναμική, την οποία εμείς ως οικονομία ακολουθούμε, αλλά έγκαιρα παρεμβαίνουμε ώστε να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν τις δυσμενείς επιπτώσεις. Άρα ευθέως σας λέω ότι έχουμε όπλα και θα ρίξουμε όπλα στη μάχη και το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να περιορίζουμε τις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν ως απόρρια των προβλημάτων από την υγειονομική κρίση. Δεύτερο ερώτημα. Πράγματι υπάρχει προβληματισμός. Αλίμονο αν ένας υπουργός οικονομικών δεν ήταν προβληματισμένος για συσσωρευμένα χρέη ή για μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση τέτοιας έντασης και έκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κρίσιμο θέμα όμως είναι αν κάθεσαι και παρακολουθείς την κατάσταση ή παρεμβαίνεις. Και θεωρώ ότι ως ελληνική κυβέρνηση έχουμε κάνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Ενδεικτικά, συσσωρεύτηκαν χρέη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα τα πληρώσει κανείς μέσα στο 2020. Θα πάνε το 2021 σε 12 δόσεις ή σε 24 δόσεις, 2 έτη δηλαδή, με ένα επιτόκιο της τάξης του 2,5%, όταν σήμερα όποιος μπαίνει στην κλασική 24 ρύθμιση έχει ένα επιτόκιο πάνω από 5%. Αυτό σύντομα θα νομοθετηθεί. Δεύτερο σημείο. Έχουν οι πολίτες να πληρώσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Δώσαμε τη δυνατότητα, νομοθετήσαμε, βγήκε και εγκύκλιος της ΑΔΕ. Ήδη αυτό φαίνεται στην προσωποποιημένη εικόνα του κάθε πολίτη. Φάνηκε και στη δική μου, πήγα και πλήρωσα τις φορολογικές υποχρεώσεις με 2% έκπτωση σε 8 δόσεις. Άρα ερχόμαστε και διευκολύνουμε τον πολίτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κάνουμε τον ίδιο και για τον ένφια. Ερχόμαστε και χθες νομοθετήσαμε
μειώσαμε ή μηδενίζουμε σε πολλές επιχειρήσεις την προκαταβολή φόρου. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, η ΑΔΕ θα ενσωματώσει αυτή την διάταξη στις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Τι μας μένει? Μας μένει το κομμάτι του τραπεζικού συστήματος. Γιατί ένας πολίτης μπορεί να έχει οφειλές στην εφορία, στο ασφαλιστικό σύστημα, υπάρχει και η τράπεζα. Οι τράπεζες κάνουν ρυθμίσεις, αλλά εύλογα θα μου πείτε, είστε προβληματισμένος ότι μπορεί να αυξηθούν λίγο τα κόκκινα δάνεια? Εννοείται. Και μάλιστα θέλω να το θέσω αυτό το ερώτημα και σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τις τράπεζες, σε σχέση με το νέο πτωχευτικό δίκαιο, κύριε Υπουργέ. Γιατί κακά τα ψέματα, θα πρέπει να γίνει μια παραδοχή ότι επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν και έβγαλαν τη μύτη τους έξω από το νερό μετά από 10 χρόνια συνεχούς κρίσης, επιχειρήσεις οι οποίες είδαν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρουν χρήματα από τα εργαλεία, είτε του ΤΕΠΗΧ είτε των εγκυοδοτήσεων από το δημόσιο των δανείων, διότι υπήρχε το πρόβλημα μιας προβληματικής επιχείρησης. Λες και μια επιχείρηση η οποία επί 10 ολόκληρα χρόνια κατάφερε να είναι συνεπής στους εργαζομένους της, συνεπής στα δάνειά της ή συνεπής σε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχει και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω δηλαδή διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει και μια κεντρική απόφαση ότι θα πρέπει να δοθεί και μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε συνδυασμό με τις τράπεζες και σε συνδυασμό με ένα πτωχευτικό δίκαιο το οποίο θα αφήνει πίσω προβλήματα του παρελθόντος. Εύλογος ο προβληματισμός σας, απλά επειδή προσπαθώ κάθε φορά στην επικοινωνία που έχουμε να σας αναπτύσσω και τακτικές κινήσεις αλλά και στρατηγικές κινήσεις, πριν πάω στο εύλογο ερώτημά σας, να κλείσουμε το κεφάλαιο των τακτικών κινήσεων στο τραπεζικό σύστημα, που είναι τι? Αυτό που νομοθετήσαμε χθες, η γέφυρα. Ερχόμαστε συνεπώς, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε και τις οφειλές του πολίτη στην τράπεζα, πέρα από τις αναστολές που δίνει το τραπεζικό σύστημα, να πούμε στον πολίτη: είτε είναι κόκκινος, είτε είναι πράσινος. Είτε χρωστάει και δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε δεν χρωστάει, πλήρωνε με συνέπεια ένα στεγαστικό, ένα επιχειρηματικό δάνειο που είχε από πίσω πρώτη κατοικία με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ερχόμαστε και του λέμε, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, ότι το κράτος για 9 μήνες θα σου καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της δόσεως, ακριβώς για να είναι κοντά στον πολίτη που πλήττει από την κρίση. Άρα, σας ανέπτυξα ένα πλέγμα παρεμβάσεων που κάναμε με στόχο να βοηθήσουμε τον πολίτη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Άρα για 9 μήνες επιδοτούνται τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Σωστά το καταλαβαίνω? Σωστά, και μάλιστα για αυτούς που πλήττονται από την κρίση. Mm-hmm. Και μάλιστα για να έχω μια τάξη μεγέθους, γιατί με ρωτούσατε, ωραία, ο ενήμερος πολίτης όταν λέμε θα βοηθεί με ένα 50%. Το πρώτο τρίμηνο με 90%. Το δεύτερο τρίμηνο με 80% και το τρίτο τρίμηνο με 70%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας πολίτης ήταν ενήμερος, πλήρωνε τις υποχρεώσεις και είχε μια δόση δανείου 100 ευρώ, το κράτος για τρεις μήνες θα του πληρώνει 90 ευρώ και ο πολίτης θα βάζει μόνο τα 10 ευρώ. Έτσι ώστε να κρατήσουμε την κουλτούρα της συνέπειας και την κουλτούρα πληρωμών, θεωρώντας στο βασικό σενάριο ότι 9 μήνες είναι ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να πάμε πού? Να πάμε σε αυτό που είπατε εσείς, ένα νέο πτωχευτικό νόμο, ο οποίος θα είναι έτοιμος, για να κλείσω το προηγούμενο, συγγνώμη, η πλατφόρμα αυτή για τη γέφυρα θα ανοίξει την Δευτέρα. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση προς αυτό. Ωραία. Θα υπάρχει σχετική ενημέρωση. Άρα, ταυτόχρονα, τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο, θα νομοθετήσουμε ένα νέο πτωχευτικό νόμο, που θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ιδιωτικό χρέος συνολικά. Θα υπάρχει δηλαδή μια παρέμβαση για τις συνολικές οφειλές του πολίτη. Εκεί αυτό το σχέδιο θα εδράζεται σε 4 πυλώνες. Θα εδράζεται στην ανάγκη να συμπτύξουμε τα πολλά διαφορετικά σχέδια που σήμερα είναι διαθέσιμα και τα οποία ο πολίτης δεν ξέρει πού να αποτανθεί για να βοηθηθεί. Διάσπαρα τα σχέδια που χτίσαμε την τελευταία δεκαετία, άλλα με μικρότερη επιτυχία, άλλα με μεγαλύτερη επιτυχία. Δεύτερον, να δίνει πράγματι δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτούς που πάλεψαν σκληρά μέσα στην κρίση για να τα καταφέρουν. Τρίτον, να βγάζει στη σέντρα τους στρατηγικούς οικοπληρωτές που επί χρόνια κρύβονται πίσω από διάφορες πολιτικές επιλογές που κάναμε, έτσι ώστε να κερδίζουν χρόνο, αλλά στην ουσία όταν έφτανε η υπόθεση στα δικαστήρια και δικάζονταν, σπάνια κέρδιζαν, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί ακόμα παραπάνω φυλές. Και τέταρτον, πολύ σημαντικό, να υπάρχουν ειδικές, ιδιαίτερες πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και αυτά τα τέσσερα
θα βρίσκονται στο σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε σύντομα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να δω και πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο επί της ουσίας θα ξεκλειδώσει και αρκετά θέματα στην οικονομία, είναι και το θέμα της δεύτερης ευκαιρίας του. Και το λέω, κύριε Υπουργέ, διότι είμαστε, νομίζω, από τις λίγες χώρες. Έχουμε πρόεδρο στις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις του οποίου έχουν πτωχεύσει πάρα πολλές φορές και κατάφερε να επανέλθει και στον επιχειρηματικό τομέα και να φτάσει και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πτώχευσαν μέσα στη δεκαετία και σβήνονται από το χάρτη. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε μπροστά μας, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία πιθανόν να υποτιμούμε και λίγο. Και ίσως να φταίμε και εμείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ίσως να φταίει και το γεγονός ότι δεν επικοινωνείται σωστά. Έχουμε μπροστά μας ένα πακέτο, το οποίο μπορεί να φτάσει, θα φτάσει μάλλον τα 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μόχλευση αυτό, μπορεί να μιλάμε για ένα πακέτο το οποίο μπορεί να αγγίξει και τα 100 δισεκατομμύρια. Το βασικό μου ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί να γίνει με τις τράπεζες να λειτουργούν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και με τις αγκυλώσεις με τις οποίες μπορούν να λειτουργούν? Και το δεύτερο ερώτημα. Μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε μία τριετία που είναι το πρώτο κομμάτι από το σύνολο αυτών των 72 δισεκατομμύριων θα είμαστε έτοιμοι να απορροφήσουμε τα συγκεκριμένα χρήματα? Γιατί ξέρετε, όταν θα ακούει ο Έλληνας πολίτης ότι μοιράζονται χρήματα, αλλά μπορεί να πηγαίνουν πάλι εκεί που δεν τα έχουν ανάγκη, δηλαδή σε επιχειρήσεις που δεν τα έχουν ανάγκη επί της ουσίας, ίσως να ξέρετε το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας να είναι μεγαλύτερο και να επιτείνει και την πολιτική και οικονομική κρίση που θα έχουμε μπροστά μας από το φθινόπωρο και μετά. Όλοι κρινόμαστε και αξιολογούμαστε. Και προφανώς θα κριθεί και θα αξιολογηθεί η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο για τα θετικά αποτελέσματα που έχει φέρει μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του στο πακέτο που αναφέρατε προηγουμένως, αλλά κυρίως τον τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης αυτών. Άρα εμείς έχουμε ξεκινήσει μεθοδικά και συστηματικά να χτίζουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα συζητήσουμε στη Βουλή, εντός και εκτός Βουλής, με κόμματα και εταίρους και την ίδια την κοινωνία, για να είναι το βέλτιστο δυνατό, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πόροι κατά τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να συμβάλλει και το τραπεζικό σύστημα. Αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και πηγές χρηματοδότησης εκτός τραπεζικού συστήματος. Ξέρετε πολύ καλά ότι πρόσφατα νομοθετήσαμε τις μικροπιστώσεις, έτσι ώστε να δίνουμε την δυνατότητα σε πολίτες, σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης μέχρι 25.000 ευρώ, να παρακάμπτουν το τραπεζικό σύστημα και να βρίσκουν πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να δώσουμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης πραγματικής οικονομίας. Στην όλη προσπάθεια όμως, έχετε δίκιο, είμαστε μια τραπεζοκεντρική χώρα, που σημαίνει ότι πολλοί πόροι από τις πλεονασματικές προς τις ελληματικές μονάδες διοχετεύονται μέσω του τραπεζικού συστήματος, πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη επάρκεια. Προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει και το πολιτικό σύστημα. Πιέζει, χωρίς να φτάσουμε όμως στο σημείο να επιζητούμε από τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν στρατηγικούς κακοπληρωτές. Καλά, προφανώς κανείς δεν ζητάει αυτό. Δεν το ζητάει κανείς αυτό. Θα σας πω κάτι. Εσείς μου λέτε προφανώς. Όταν μου λέτε όμως δεν το ζητάει κανένας, αν έρθετε και ακούσετε μια συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η κριτική που ασκείται είναι: εντάξει, τώρα ξεκίνησαν οι τράπεζες και δίνουν κάποια λεφτά σε αυτούς που είχαν πει ότι θα πάρουν λεφτά από το ΤΕΠΗΧΕ, από το εγκυοδοτικό. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν υποβάλει και δεν έγιναν δεκτοί. Τσουβαλιάζουν εκεί μέσα αυτούς που δεν έγιναν δεκτοί και θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα να τους βοηθήσει για να σταθούν στα πόδια τους, μαζί με αυτούς οι οποίοι πάνε να εκμεταλλευτούν την κρίση, να χρηματοδοτηθούν, ενώ είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές ή ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει η επιχείρησή τους για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Αυτό το τραπεζικό σύστημα και η χώρα θα το βρει μπροστά της αν κάνει ξανά τα σφάλματα. Άρα η χώρα πρέπει να δώσει δεύτερη ευκαιρία, πρέπει να διατηρήσει την κουλτούρα πληρωμών, πρέπει να βγάλει στη σέντρα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και ναι, πρέπει να έχει ιδιαίτερη πρόνοια για τα πιο ευάλωτα, τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που σας πήγαν καλά είναι το θέμα της έκρηξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο είναι αυτό που λέμε ουδέν κακόν, αμοιγές καλού, με αφορμή τις επιπτώσεις από την καραντίνα. Υπήρξε μεγάλη άνοδος στο κομμάτι των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Υπάρχει και μια κριτική όμως, η οποία λέει
ότι σε μια περίοδο πανδημίας με κλειστά καταστήματα κλπ. Ίσως να είναι λίγο υπερβολικό το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή ο πύχης του 30% του εισοδήματος. Για πείτε μου λίγο την άποψή σας γι' αυτό. Δεν μας προκύπτει ότι είναι υπερβολικός ο πύχης. Δεν μας προέκυπτε προ-υγειονομικής κρίσης. Δεν μας προκύπτει και σήμερα από τα δεδομένα που παρακολουθούμε των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Διότι θέλω να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών τον Μάρτιο του 20 μέσα στην υγειονομική κρίση, αυτά ήταν τα στοιχεία που είχαμε, διαπιστώσαμε την κινητικότητα που υπήρχε από την κοινωνία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μάλιστα, επειδή είπατε ότι είναι ένα από τα καλά της κρίσης, θέλω να σας πω ότι αυτό έρχεται να συνδυαστεί με το μοναδικό, όσο μπορούμε να πούμε καλό, τον Capital Control στο 15, που ήταν το πρώτο άλμα προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη χρήση πλαστικού χρήματος τότε. Όλα ήταν αρνητικά και δυσάρεστα με τα Capital Controls. Πρωτόγνωρη εμπειρία με σφάλμα της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν το πρώτο άλμα που έκανε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και το δεύτερο έγινε τώρα με την υγειονομική κρίση. Άρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν μας δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε την στόχευση και την νομοθέτηση που έχουμε κάνει. Μπορείτε να δώσετε και να κλείσουμε με αυτό, ποιο είναι το θετικό σενάριο σε ό,τι αφορά το χρόνο της λήξης όλου αυτού του συναγερμού, δηλαδή πότε θεωρείτε ότι θα είναι το θετικό σενάριο για την επανάκαμψη στους ρυθμούς που είχαμε πριν από την πανδημία, ή αν πιστεύετε ότι αυτό θα τα κρατήσει σε βάθος και γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός και αυτό το σφίξιμο, αν θέλετε, και η αγωνία για τα διαθέσιμα. Ξέρετε κάτι, αν είχαμε ξεκάθαρη εικόνα της υγειονομικής κρίσης, της αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού, θα μπορούσα να τοποθετηθώ και εγώ με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια βεβαιότητα. Τεράστια βεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε ότι χώρες, κράτη-μέλη της Ευρώπης και φορείς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΟΣΑ, το ΔΝΤ, αλλάζουν, επικαιροποιούν, μεταβάλλουν τις εκτιμήσεις τους, ακόμα και για το τρέχον έτος, όχι για τα επόμενα έτη. Για να μπορέσω συνεπώς να απαντήσω με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο ερώτημά σας, πρέπει να έχω την απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο θέτουμε όλοι μας, εκτιμώ, και εσείς και εγώ και η ελληνική κοινωνία. Πότε θα τελειώσει η υγειονομική κρίση, πότε θα αντιμετωπίσουμε με επάρκεια την υγειονομική κρίση? Τότε θα έχω περισσότερα στοιχεία και δεδομένα να σας απαντήσω πότε θα ολοκληρώσουμε τις απαντήσεις που χρειάζεται να δώσει η πολιτεία στην υγειονομική κρίση στο οικονομικό πεδίο. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.